Και έρχομαι τώρα για να φύγω από την αξιωματική αντιπολίτευση λίγο και στα υπόλοιπα, τα πιο χαριτωμένα. Των μικρότερων κομμάτων. Των ημνητών του Λιγνίτη. Μας είπαν εδώ. Ημνητές του Λιγνίτη ήρθαν. Και μας είπαν επίσης ότι η κλιματική αλλαγή και η απειλή της κλιματικής κατάρρευσης, εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη κατάρρευση συνειδητά για να καταλάβουμε το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος. Δεν μιλάμε για απλή αλλαγή. Κατάρρευση κλιματική είναι, λέει, συνωμοσία των καπιταλιστών και των Γερμανών, μας είπαν άλλοι, που δεν αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, έχω νέα για σας. Η κλιματική κατάρρευση αφορά πρωτίστως την Ελλάδα. Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή που θα θυχθεί το περισσότερο είναι οι μεσογειακές χώρες, η Μάλτα, η Κύπρος και η Ελλάδα, κατεξοχήν η Ελλάδα, η οποία κινδυνεύει με την αλλαγή του κλίματος, την ερημοποίηση και μια σειρά από άλλα πράγματα. Μια χώρα η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό και εξαρτάται από το καθαρό της περιβάλλον κατεξοχήν. Άρα έχουμε συμφέρον περισσότερο από τους Γερμανούς, περισσότερο από τους Σουηδούς να πρωτοπορήσουμε στον τομέα αυτό και βεβαίως πέρα από το περιβάλλον να φέρουμε τις νέες τεχνολογίες, να είμαστε στην αιχμή της μεγάλης αλλαγής που έρχεται προς όφελος των νέων μας, των εργαζόμενών μας, της προστιθέμενης αξίας που πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε, όπως είπα και πριν, σε αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα, το τόσο αποκαλυπτικό, να συνεχίζουμε να είμαστε και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Και με τον Λιγνίτη και με το περιβάλλον. Και με το περιβάλλον και ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο χρόνος πέρασε. Η συζήτησή μας σήμερα γίνεται την επαύριο, επειδή ακούστηκε και κάποια γενικά, των ανακοινώσεων, των χθεσινών ανακοινώσεων της Ελστάτ για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Δεν έχει προσεχθεί, πρέπει να προσεχθεί και να υπογραμμαστεί. Για δεύτερο τρίμηνο η ανάπτυξη είναι διψήφια. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο που δεν έχει προηγούμενο. Από το 16 το δυσθεώρητο, 16,2 του δεύτερου τριμήνου, στο 13,7 του τρίτου τριμήνου, συνολικά για το 21, το 9 μήνο, τρέχουμε με ρυθμούς πάνω από 9%. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος έχουμε καταθέσει, θα διαψευστεί εκ νέου προς τα πάνω. Είχε αρχική πρόβλεψη για ανάπτυξη 3,6, την πήγαμε στο 6,9. Νομίζω, συντηρητικά μιλώντας, θα αγγίξουμε το 8. Δεν θέλω να πω ότι θα πάμε πάνω από το 8, αλλά θα αγγίξουμε το 8 σήμερα με τα στοιχεία. Και μάλιστα πέρα από τα ποσοτικά, τα ποιοτικά στοιχεία αυτής της ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε αύξηση των εξαγωγών πάνω από 20% και αύξηση των επενδύσεων πάνω από 20% για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως μεγάλη μείωση της ενεργίας, μην το ξεχνάμε αυτό, στο 13% από 16,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Άρα έχουμε ένα κλίμα δημιουργήσει, το οποίο βοηθάει και την μετάβαση και δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.